Συνεχίζουμε φυσικά και συνεχίζουμε αυτοδιοικητικά και συνεχίζουμε και για την περιφέρεια Κρήτης. Θα πάμε στο συνδυασμό του Σπύρου του Δανέλη. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Ζαχαριουδάκης, είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του κύριου Δανέλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να είστε καλά για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Χαρά μας, κύριε Ζαχαριουδάκη. Και είναι χαρά μας, γιατί βλέπουμε έναν νέο άνθρωπο να συμμετέχει στο κομμάτι που λέγεται αυτοδιοίκηση. Και ξέρετε, πολλές φορές η συμμετοχή των νέων είναι ένα ζητούμενο. Η δικιά σας η συμμετοχή πώς ήρθε? Η δικιά μου η συμμετοχή νομίζω έγκυται στο πλαίσιο της αναγκαιότητας οι πιο νέοι άνθρωποι να πάρουν ενεργή θέση πλέον στα δρόμενα και τα περιφερειακά και τα δημοτικά και λίγο να απαγκιστρωθούμε από αυτό το πού πας, γιατί πας να μπεις εκεί μέσα, μήπως το πλαίσιο, το πολιτικό δεν σου ταιριάζει, μήπως είναι πολύ σκληρά τα πράγματα, μήπως είναι λίγο fake τα πράγματα εκεί μέσα. Διαφωνώ. Οι άνθρωποι νέοι πρέπει να δίνουν τον αγώνα τους, πρέπει να παλεύουν και για τον εαυτό τους και για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι και το μήνυμα που στέλνετε εσείς. Φυσικά, φυσικά. Ναι, και πόσο μάλλον σε αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου υπάρχει και μια γενικότερη τάση του κόσμου να ασκεί πολλές φορές και κριτική λόγω και του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων. Και μόνο με την υποψηφιότητα. Ναι, ναι, και μόνο με την υποψηφιότητα. Ξέρετε, εντάξει, είναι κατανοητό εν μέρη, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Ωστόσο, η συμμετοχή πάντα θα πρέπει να επιβραβεύεται, τουλάχιστον κατά τη δικιά μας την άποψη. Η περιφέρεια Κρήτης είναι μια περιφέρεια με μεγάλα ζητήματα, μεγάλα και προβλήματα και προκλήσεις. Τι καταγράφετε εσείς για τα τελευταία χρόνια? Βλέπετε λήψεις στις κινήσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της περιφερειακής διοίκησης? Η περιφερειακή διοίκηση τα τελευταία 13 χρόνια με φιλότιμες προσπάθειες ενήργησε, αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω, δεν μπορώ να μην κριτικάρω ότι ό,τι προσπάθεια και αν κατέβαλε κρίνεται επαρκώς ελλιπής, θα έλεγα. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, τα προβλήματα είναι τα ίδια, τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Λυπάμαι που μετά από 10-13 χρόνια συζητάμε ξανά για τα ίδια προβλήματα. Αυτό είναι το οξύμορο της υπόθεσης, να συζητάμε ξανά για τα ίδια πράγματα τα οποία δώσανε το έναυσμα στην αιρετή περιφέρεια να βγει προς τον κόσμο. Θα φτιάξουμε 1, 2, 3 πράγματα και αυτά τα τρία πράγματα είναι ακόμα άλυτα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς ταχύτητας υλοποίησης των σχεδίων, των όποιων σχεδίων υπάρχουν, γιατί το μεγαλύτερο ζήτημα με την περιφέρεια αυτή τη στιγμή είναι ότι στερείται κεντρικού σχεδιασμού. Μας μιλάει για την Κρήτη του 2030, χωρίς να μας λέει ποια θα είναι αυτή η Κρήτη του 2030. Και αν είναι να φτάσουμε στην Κρήτη του 2030, πραγματικά η Κρήτη του 2023 ποια είναι σε σχέση με την Κρήτη του 2010. Είμαστε εδώ όχι μόνο για να διαμαρτυρηθούμε, που αυτό είναι αναπόφευκτο, αναγκαστικά, αφού ζούμε σε μια κοινωνία η οποία θέλει πολλές βελτιώσεις και μεγάλες παρεμβάσεις. Είμαστε εδώ όμως για να καταθέσουμε μια εναλλακτική πρόταση διοίκησης, η οποία έχει να κάνει με διαφορετικά χαρακτηριστικά από την υπάρχουσα διοίκηση αυτή τη στιγμή, που κατ' εμέ δεν θα πω ότι απέτυχε στο έργο της, αλλά δεν μπορώ να πω ότι πέτυχε κιόλας. Από την παράταξή σας, αυτό που ακούμε ως κριτική συχνά προς την Περιφερειακή Αρχή είναι ότι έχει μια έλλειψη τολμηρής διεκδίκησης πολιτικής, ενώ σε κάποια αιτήματα προς το κεντρικό κράτος. Αυτό είναι μια, και εσείς φαίνεται μια άλλη λογική, η δική σας παράταξη σε αυτό. Μια άλλη λογική, μια άλλη οπτική. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια λειτουργήσε με ένα σύστημα του να είναι όλοι ευχαριστημένοι, άπαντες. Οι παράγοντες, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης και το κεντρικό κράτος. Και καταλαβαίνετε ότι για να τηρηθούν αυτές οι ισορροπίες, αυτός που θα βγει τελικά χαμένος είναι ο ίδιος ο λαός. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει και το μπαλάκι των ευθυνών ανάμεσα σε κεντρικό κράτος, πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, μέχρι το μπαλάκι να καταλήξει στην εξέδρα και τελικά να μην γίνει τίποτα. Το ζούμε, το ξαναζούμε και δεν μπορούμε να μην το καυτηριάσουμε. Όταν είναι η καυτή πατάτα, δεν είναι δικό μου το θέμα. Όταν είναι κάτι το οποίο είναι αναγνωρίσιμο και πρέπει να πούμε μπράβο, σηκώνουμε όλοι τα χέρια να πούμε ήμουνα κι εγώ εκεί. Δεν νομίζω να έχει ανάγκη η περιφέρεια Κρήτης τέτοιες μικροπολιτικές επιβεβαιώσεις και επιβραβεύσεις. Άρα ήταν περισσότερο επικοινωνιακού τύπου διαχείριση, πιστεύετε, καλό δημοσίων σχέσεων. Και ισορροπιών, έτσι πως το περιγράφετε. Είναι καθαρά μία διαχείριση κονδυλίων με στόχο τις δημόσιες σχέσεις, με στόχο την ανάπτυξη στο πλαίσιο όμως της σίγουρης επανεκλογής, και αυτό μπορούμε να το δούμε. Η παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη προσπαθεί
και θα ήθελε, αν της επιτρέψουμε βέβαια, να διαδεχτεί τον εαυτό της για τέταρτη φορά, βλέπω το σύνθημα της παράταξης του κ. Νεωτάκη που είναι «Το συνεχίζουμε». Και εγώ έχω να κάνω την εξής ερώτηση. Συνεχίζετε τι? Συνεχίζετε να κάνετε αυτό που έπρεπε να κάνετε και δεν το έχετε κάνει? Συνεχίζετε να κάνετε αυτό που αρχίσατε αλλά τελικά αφήσατε στη μέση? Η περιφέρεια Κρήτης δεν χρειάζεται να συνεχίσει το ίδιο λάθος. Η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να αλλάξει λογική, πρέπει να αλλάξει στόχευση, πρέπει να αλλάξει στρατηγική και επιτέλους να μας πει πού θέλει να μας πάει. Πού θέλουμε να φτάσουμε? Mm-hmm. Θέλουμε να συζητάμε για τα ίδια πράγματα ή θέλουμε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα? Γιατί εδώ, καλός ή κακός, θα πω κακός, μακάρι να μην ήμουν εδώ, μακάρι να ήμουν στο σπίτι με τα παιδιά μου και να μην ασχολούμαι καν, αλλά δεν γίνεται να μην αναφέρουμε το ότι στο σύνολο των πυλώνων αυτή τη στιγμή και στο σύνολο των θεμάτων της Κρήτης έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Ψάχνω να δω πραγματικά ποιο από αυτά τα προβλήματα λύθηκε. Να το ανοίξουμε λίγο στοιχειωμένα, κύριε Ζαχαριουδάκη, γιατί εκπροσωπείτε γεωγραφικά και την περιοχή της Μεσαράς. Άρα, στη Μεσαρά του σήμερα, του 2023, τι έχει αλλάξει σχέση με πριν από 15 χρόνια, πριν 20 χρόνια? Έχουν αλλάξει κάποιες ασφαλτοστρώσεις σε μικρά τμήματα, έχουν αλλάξει κάποιες μικροπαρεμβάσεις, έχουν δοθεί κάποιες επιχορηγήσεις, το κάποιες σε εισαγωγικά, γιατί τα ποσά είναι τεράστια. Για αυλές εκκλησιών, για τραπεζοκαθίσματα πολιτιστικών συλλόγων, για μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Καλό είναι να πρημοδοτείται ο πολιτισμός, η εκκλησία, οι αθλητικές ομάδες, αλλά εδώ έχουμε χάσει την προτεραιοποίηση. Πρώτα πρέπει να γίνουν τα βασικά, αυτά που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ποιότητας των πολιτών, και μετά μπορούμε να πρημοδοτήσουμε και χρηματικά, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, το να δώσουμε απλά κονδύλια προς τους φορείς και να τους πούμε κάντε τα ό,τι θέλετε, αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι σχεδιασμός. Άρα, στις υποδομές που καίνε τον κόσμο, το παραγωγικό είναι μια άκρως παραγωγική περιοχή, δηλαδή ξέρω εγώ, το δικό δίκτυο, η άρδευση, να έχει νερό, δεν έχει αλλάξει κάτι αισθητά? Έχετε κατέβει στη Μεσαρά τον τελευταίο καιρό? Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το φράγμα της φανερωμένης είναι σχεδόν άδειο. Η εκτροπή του πλατή και το φράγμα του πλατή που συζητάμε τόσα χρόνια, αυτή τη στιγμή δεν, όπως το λέμε λαϊκιστή, δεν έχει παιχτεί ούτε μία πενιά. Έτσι. Μιλάμε ξανά για τα ίδια πράγματα, κάνουμε τα ίδια λάθη, έχουμε καταλήξει να τραβάμε υφάλμηρο νερό αυτή τη στιγμή από τις γεωτρήσεις μας, αφήνουμε το νερό να φύγει προς τη θάλασσα, νητροποιούμε τον υδροφόρο ορίζοντα με την αλόγιστη χρήση χημικών. Δεν υπάρχει κανένας όρος, κανένας κανόνας, καμία προοπτική και κανένας σχεδιασμός για το μέλλον. Όσον αφορά τα οδικά δίκτυα, η Μεσαρά νομίζω ότι χτυπάει πρωταθλητισμό. Έχουμε μεγάλους αριθμούς θυμάτων. Έχουμε ένα από τα χειρότερα επαρχιακά δίκτυα στην Κρήτη, για να μην πω στην Ελλάδα. Και όπου γίνονται παρεμβάσεις, γίνονται παρεμβάσεις. Και λυπάμαι που το λέω, δεν ήθελα να το δω. Είδα όμως προεκλογικές παρεμβάσεις, ασφαλτοστρώσεις, ας πούμε, που δεν νομίζω να ταιριάζουν, στο έργο της περιφέρειας τα τελευταία χρόνια, που εγώ προσωπικά δεν θέλω να τα απαξιώσω, αλλά πραγματικά η περιφέρεια δεν είναι μόνο για να κάνει ασφαλτοστρώσεις. Η περιφέρεια πρέπει να βγάλει ένα κεντρικό, ένα γενικό σχεδιασμό όσον αφορά τα οδικά δίκτυα, έτσι ώστε οι τουρίστες που κατεβαίνουν σε εμάς, αλλά και οι πολίτες που ζουν και κατοικούν στην Κρήτη, να ανεβάσουν την ποιότητα ζωής τους, από τη μία η δική μας, και οι τουρίστες απ' την άλλη να μην μας κοροϊδεύουν. Γιατί πιστέψτε με, εγώ που κινούμαι και στον χώρο του τουρισμού, σε αυτόν τον παράδεισο που μας λένε ότι έρχονται, τελικά μας κοροϊδεύουν. Είστε όμως και γεωπόνος. Και στέκομαι αυτό σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα και κατά πόσο αυτός έχει όχι μόνο ενισχυθεί, έχει προστατευτεί. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι προγράμματα της περιφέρειας που έχουν να κάνουν με τη δακοκτονία, υπάρχει ένας προβληματισμός εκεί. Δεν έχει επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά η περιφέρεια Κρήτης, πιστεύετε, τα τελευταία χρόνια? Ανά έτος. Για παράδειγμα, όταν τη μία χρονιά κάτι δεν πάει καλά, την επόμενη χρονιά τρέχουμε να το προλάβουμε για να μην έχουμε δεύτερη χρονιά που κάτι δεν πάει καλά. Αυτό όμως δεν είναι μια στρατηγική που μπορεί να μας πάει μπροστά. Το κομμάτι της δακοκτονίας πρέπει να συζητηθεί εκ νέου με τους φορείς, από τη βάση του. Πρέπει να αλλάξει μοντέλο. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στο κομμάτι της δακοκτονίας, ειδικά στην περιφέρεια. Υπάρχουν σοβαρές αμφισβητήσεις. Υπάρχουν χωριά που αυτή τη στιγμή θέλουν να πενταχθούν από το κομμάτι της δακοκτονίας. Και ίσως πρέπει να το θέσουμε εκ του μηδενός ξανά στη συζήτηση με τους επιστημονικούς φορείς, με τη σύμπραξη του ΕΛΜΕΠΑ.
να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα το κομμάτι της δακοκτονίας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ποιότητα του προϊόντος μας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, υποτίθεται, η κορονίδα του αγροτικού μας πυλώνα. Σύμπραξη λοιπόν με τους επιστημονικούς φορείς, λέτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα ζητήματα, ακόμα και σε αυτά που δεν είναι κύρια αρμόδια. Την εξωστρέφεια που όλοι λέμε, και τι λέει και η παράταξη Αρναουτάκη, τη βλέπετε σε πρακτικό επίπεδο στο κομμάτι των προϊόντων που παράγει ιδίως η περιοχή της Μεσαράς. Δηλαδή, έχει βοηθηθεί ο κόσμος να μπουν τα προϊόντα προς τα έξω σωστά, να ενισχυθεί η οικονομία? Η αγροτική παραγωγή δεν προστατεύεται από κανέναν. Η αγροτική παραγωγή είναι κρεμασμένη στους καιρικούς παράγοντες και στους εμπορικούς παράγοντες. Και θέλω να θέσω ένα θέμα σοβαρότατο, το οποίο η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να σκύψει το κεφάλι από αύριο το πρωί, και αυτό λέγεται η παράνομη εισαγωγή κηπευτικών και οι ελληνοποιήσεις ή οι κριτικοποιήσεις, να το πούμε και έτσι, οι οποίες μόνο κακό προκαλούν στην αγροτική μας παραγωγή και τελικά στους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι πασχίζουν πραγματικά να βγάλουν ένα ποιοτικό προϊόν, και έρχεται ένα προϊόν από Τουρκία ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα μη ευρωπαϊκή να το ανταγωνιστεί, όταν η βάση παραγωγής είναι εντελώς διαφορετική. Κύριε Ζαχαρογιαννάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Yes.